Στο που διαμορφώνεται το πλαίσιο μετασχηματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε ο πολίτης να βρεθεί στο επίκεντρο, εστίασε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο βουλευτικό του Ναυπλίου, στην πρωτοβουλία που είχε ο Συνδυασμός Πελοπόννησος μπροστά του υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού. Σύγχρονα εργαλεία για να προβλέπουμε ανάγκες, ενίσχυση του ΑΣΕΠ, σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά και βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΠ, εξχρονισμό συνολικά των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ. Ψηφιοποίηση υπηρεσιών, όλα αυτά γιατί, για να φροντίζουμε το ώστε οι προσλήψεις να γίνονται πιο γρήγορα και πιο στοχευμένα. Ο πρώτος βασικός άξονας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Υπουργός Εσωτερικών, είναι οι στοχευμένες και πιο γρήγορες προσλήψεις. Και ο δεύτερος, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ζητήματα στοχοθεσίας, ζητήματα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, ζητήματα επιβράβευσης μπόνους παραγωγικότητας. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται το λεγόμενο bonus παραγωγικότητα. Εισάγουμε υγιή κίνητρα σε ό,τι αφορά την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο. Στόχος μας είναι προσεχώς αυτό να επεκταθεί σε όλο το δημόσιο. Ειδικά εργαστήρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης για επιμορφώσεις 250.000 επιμορφώσεις σε δεξιότητες. Για τη δημόσια διοίκηση, η κυρία Κεραμέως στάθηκε και στο ζήτημα που έχει να κάνει με την επιλογή των προσώπων που θα βρίσκονται πλέον σε θέσεις ευθύνης. Πώς επιλέγουμε από το έναν διοικητή ενός νοσοκομείου μέχρι έναν φορέα πανελλαδικής εμβέλειας, μέχρι έναν εκπαιδευτικό φορέα και ούτω καθεξής. Νέα κριτήρια, αυξημένα προσόντα. Μία καινοτομία που έρχεται αφορά και την θέση και τον ρόλο που θα έχουν οι πολίτες στην αποτίμηση των δημοσίων υπηρεσιών. Με ένα ειδικό λογισμικό σύστημα να μπορούν οι πολίτες μετά από την επαφή τους με μια δημόσια υπηρεσία να αποτιμούν πώς ήταν η εμπειρία τους, ικανοποιήθηκε το αίτημά τους. Πώς ήταν η εμπειρία του συνολικά. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την τοπική αυτοδιοίκηση, ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο με μια σειρά από παρεμβάσεις να προωθούνται. Την βούλησή μας για να έχουμε ισχυρές, θα έλεγα, διοικήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εστιάζει πάρα πολύ στον εξορθολογισμό. Δηλαδή, εξορθολογίζει διοίκηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει την κατάργηση νομικών προσώπων, αλλά την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων τους στα δημοτικά συμβούλια ή στα περιφερειακά συμβούλια, προκειμένου να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας.